Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σφυρή Μαρία. Είμαι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής, ο Σωκράτης. Η φετινή σχολική χρονιά άρχισε με πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή την αίθουσα, που προκύπτουν από τη διαρκή υποχρωματοδότηση των σχολείων μας. Έχουμε λοιπόν φέτος και το έσχος των συγχωνεύσεων. Συγκεκριμένα, εγώ θα σας μιλήσω για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχωνεύσεις προωθούνται να γίνουν στο 3ο Δημοτικό, στο 20ο Δημοτικό, στο 21ο Δημοτικό, στο 10ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών. Επίσης, μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε στο 1ο Νηπιαγωγείο, στο 12ο Νηπιαγωγείο και στο 11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, όπου μέσα σε αίθουσες κοντέινερ, που βάσει νόμου κάθε παιδί δικαιούνται 2 τετραγωνικά, στηβάζουν 22 και 24 μαθητές. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, από κοινού, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γονείς και εκπαιδευτικοί είμαστε στους δρόμους, έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και στο Υπουργείο και στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής και στην Περιφέρεια Αττικής, όπου είναι τέλος πάντων όλοι αρμόδιοι για να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, υπό το βάρος όλων αυτών των κινητοποιήσεων και το ξεσηκωμό, που δεν είναι μόνο τοπικό, αφορά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους μαθητές, από την περασμένη εβδομάδα να ακολούνται πολλές επιχειρούμενες συγχωνεύσεις. Φέρνουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό σήμερα εδώ ενώπιον σας, γιατί πρόκειται για τα παιδιά του Δήμου μας. Καμία σχέση βέβαια δεν έχει η παρεκόμενη εκπαίδευση, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Χερακάκη, όταν μιλάμε για πολιτιστή τμήματα, ίσα-ίσα το ανάποδο. Γίνονται τάξεις ουσιαστικά παιδοφυλακτήρια. Καταργούνται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών σε πολιτιστή τμήματα με πάρα πολλές διαγνώσεις και καταργούνται και οι ίδιοι νόμοι που προβλέπουν, για παράδειγμα, ότι σε μία τάξη 25 μαθητών, εάν υπάρχουν 2 διαγνώσεις και παραπάνω, το τμήμα αυτό μπορεί να σπάσει. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να, μαζί με εμάς να γίνετε αργή της κύριοι και κυρίες της Δημοτικής Αρχής, μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς, να διαδρανώσουμε και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Τα παιδιά μας στον 21ο αιώνα να παίρνουν τη μόρφωση που απαιτούνται. Ευχαριστώ πολύ.